5, 4, 3, 2, 1. Έχουμε λοιπόν 11 προς 1 υπέρ της ενοχής. Τώρα έχουμε μια εικόνα. Βέβαια, πάντα θα υπάρχει ένα. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Τι άλλο, συζητάμε, όχι πάλι. Για μια στιγμή. Σοβαρολογείτε τώρα. Πραγματικά πιστεύετε ότι δεν είναι ένοχος? Δραστήριοι και εσείς μαζί με όλους εμάς. Δεν το καταλάβατε. Ο κατηγορούμενος είναι ένας αδίστακτος δολοφόνος. Ο κατηγορούμενος είναι ένα παιδί που μόλις ανηλικιώθηκε. Αρκετά μεγάλο για να πάρει ένα μαχαίρι και να καρφώσει τον πατέρα του στο στήθος. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ολοφάνερο. Εγώ ήμουν πεπισμένος από την αρχή. Και ποιος δεν ήταν? Εδώ τα πράγματα αποδείχθηκαν ξανά και ξανά. Θέλετε να δούμε πάλι τις μαρτυρίες? Τίποτα, απλώς να το συζητήσουμε. Μα τι να συζητάμε τώρα. 11 ένοχοι συμφωνούν. Κανείς δεν χρειάστηκε να το ξανασκεφτεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαστε? Είμαστε εδώ μια παρέα. Ασχολούμαστε με το ερασιτεχνικό θέατρο. Mm-hmm. Εγώ λέγομαι Γιαννίκη Κατερίνα, είμαι εκπαιδευτικός. Και έχω κάνει σπουδές και στο θέατρο. Έχουμε μαζευτεί με αφορμή το έργο 12 ένοχοι. Το δουλεύουμε εδώ και 5-6 μήνες και δίνουμε τώρα παραστάσεις αυτό το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και θα δώσουμε άλλες 2 το επόμενο Σάββατο και τη Δευτέρα. Επιλέξαμε το χώρο της βιβλιοθήκης γιατί θέλαμε έναν φυσικό χώρο όπου το έργο εκτελήσεται σε φυσικό χρόνο. Οπότε οι θεατές παρακολουθούν κάτι που γίνεται τη στιγμή που το βλέπουμε. Γι' αυτό θέλαμε έναν εναλλακτικό χώρο, δεν είναι θεατρικός, με την έννοια οι θεατές δεν έχουν καλή ορατότητα, δεν είναι οι θέσεις άνετες, αλλά ήταν μια επιλογή που από τη μια κερδίζουμε τη φυσικότητα του χώρου και από την άλλη μειονεκτούμε λίγο στο θέμα των θέσεων, των θεατών. Μια περιγραφή του έργου. Το έργο είναι... Οι 12 ένορκοι που συνεδριάζουν για να αποφασίσουν για την τύχη ενός παιδιού που καταδικάζεται για φόνο. Το παιδί καταδικάζεται βρισκόντας τον πατέρα του. Με την πρώτη ματιά όλα δείχνουν ότι το παιδί θα καταδικαστεί. Αλλά σιγά σιγά περνάμε σε δεύτερες σκέψεις, σε τρίτες σκέψεις, εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο, αρχίζουμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία, τα δεδομένα, πώς ταιριάζουν και πώς δένουν μεταξύ τους. Μέχρι να δούμε τι συμβαίνει τελικά. Άρα λοιπόν η θεατρική αυτή ομάδα είναι μια ομάδα ερασιτεχνών που αγαπάνε το, φαντάζομαι, το θέατρο, και κάποιος που θέλει ίσως να συμμετέχει. Είμαστε ανοιχτοί σε άτομα που ενδιαφέρονται για το θέατρο. Πραγματικά μας ενδιαφέρει να πειραματιστούμε με το θέατρο, να πειραματιστούμε με κείμενα, να εκπαιδευτούμε και εμείς σε θέματα δικοπτικής, σε θέματα ψηφωνίας, σε θέματα που αφορούν το θέατρο, και είμαστε μια ομάδα ανοιχτή. Ώρες παράστασης. 9 η ώρα είναι η ώρα κάθε φορά. Και κάποιος... Να δοθούν και άλλες παραστάσεις, αλλά ακόμα δεν υπάρχει το πρόγραμμα. Θα ανακοινωθούν από τη βιβλιοθήκη. Κάποιος όμως, φαντάζομαι, για τις μέρες αυτές που έχουν προγραμματιστεί θα πρέπει να κλείσει ίσως και κάποια θέση. Απαραίτητα, γιατί είναι ο χώρος τέτοιος που χωράνε maximum 40 θεατές. Οπότε και χωρίς καλή ορατότητα. Γι' αυτό γίνεται κράτηση θέσης. Υπάρχει τηλέφωνο στο πρόγραμμα και στην αφίσα. Επειδή έχουμε αυτόν τον περιορισμό. Ωραία. Και έτσι είμαστε τεθειμένοι να δώσουμε και άλλες παραστάσεις για περισσότερο κόσμο, αλλά κάθε φορά δεν μπορούμε να περνούμε τον αριθμό αυτό. Άρα λοιπόν η συνέχεια επί σκηνής. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Και αν μας τρώτε το χρόνο άδικα, εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Ακριβώς. Τι σημασία έχει πόσο χρόνο μας πήρε? Δεν πιστεύουμε ότι ο νέος είναι ένοχος. Μπορούμε να τελειώνουμε σε 5 λεπτά. Γιατί δεν μπορούμε? Προτείνω να διαθέσουμε μία ώρα. Μία ώρα, έφυγε μία ώρα, έλεος. Λοιπόν, θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι? Εγώ συμφωνώ για μια ώρα. Μπορούμε να κάτσουμε λίγο ακόμα. Καλά. Δεν αποδεικνύεται επιστημονικά τουλάχιστον. Σωστά. Δεν αποδεικνύεται με απόλυτη βεβαιότητα. Πέρα από αυτό, μπορούμε να δούμε τα στοιχεία. Το μαχαίρι, ας πούμε, που βρέθηκε καρφωμένο στο σπίθος του πατέρα. Είναι αποδεικτικό στοιχείο, ακράδαντο. Να μέχρι εδώ.
Πολύ σωστά. Σωστότατα. Προσέξτε παρακαλώ, αυτός ο κύριος λέει κάτι πολύ σημαντικό. Το παιδί τα είπε για καμιά ορίζα με τους φίλους του και έφυγε στις 10 παρατέταρτο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας τους έδειξε το μαχαίρι σου γιά. Έκτο. Όλοι τους αναγνώρισαν στο δικαστήριο και το ταυτοποίησαν με το όπλο του φόρου. Εδώ.